Η πρόβλεψη του διορισμού 4.500 μόνιμων εκπαιδευτικών με την ανάλογη ενίσχυση τη ειδική αγωγή περιλαμβάνεται στον προπολογισμό του 2019 που κατατέθηκε στη Βουλή. Αυτό ενημέρωσε το Υπουργείο Παιδείας. Εμπράκτο και παρά τη δυσπιστία διαφόρων, η κυβέρνηση αποδεικνύει τη στήριξή τη στη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση με προτεραιότητα την πιο ευάλωτη πλευρά τη. Ενισχύουμε λοιπόν τα παιδιά που με την κατάλληλη φροντίδα και υποστήριξη δεν θα σταματούν ποτέ να μα εκπλήσουν με την πρόοδό του και τι δεξιότητε και του εκπαιδευτικού που καθημερινά δίνουν τη μάχη στην κατεύθυνση αυτή, Δήλωση ο Υπουργό Παιδεία Κώστα Γαβρόκλου.